ποταμιά έχει ιστορία που ξεκινά από τον 11ο-12ο π.Χ. αιώνα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια φοβερή, μοναδική για την Κύπρο ιστορική συνύπαρξη από τα χρόνια του Μεσαίωνα και εντεύθεν, που πιστεύω δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο μέρος της Κύπρου. Ας λέμε ποταμιά λέγεν. Şimdi işte ποταμιά gitme heyecanı içerisindeyim. Aynı bir noktada buluşur. Mutlaka arkadaşlar, aileler ortak bir noktada buluşunca güzelliktir yani sonuçta. En azından insan unutmaz geçmişini, tanıdıklarını. Tekrardan güzel şeyler paylaşılır diye düşünüyorum. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τους φίλους συγχωριανούς αργακίδες, ποταμίδες που κάνουν το Σταργάκι σήμερα. Εμείς οι ποταμίδες, είτε Τουρκοκύπροι είτε Ελληνοκύπροι, ζούμε είτε εδώ είτε οπουδήποτε μες στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, να καταλάβουμε την αξία και το μέγεθος της ιστορίας της ποταμιάς και να του δώσουμε πράγματι εκείνο που το αξίζει. Σε όλη την Κύπρο, μια πολλά χρόνια, δυστυχώς, η πρόσφατη ιστορία με τις συγκρούσεις, τις κοινωνικές, με τους διωγμούς, με τους κοτωμούς, στην ποταμιά συνέβαινε και συμβαίνει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς τούτο το παράδειγμα, τούτη δυστυχώς, θέλουμε να την κρατήσουμε κάτω και να την δώσουμε πιο έξω σαν παράδειγμα και προς την υπόλοιπη Κύπρο ότι τούτος είναι ο μοναδικός τρόπος να σώσουμε τον τόπο μας. Είμαι η Σεβίνα Φλωρίδου, θα μιλήσω αγγλικά και ελληνικά. Είμαι αρχιτέκτονας με ειδικότητα στη διατήρηση, κατάγομαι από την ποταμιά. Σήμερα ήταν μια από τις πρώτες εκδηλώσεις της προσπάθειας που ξεκινήσαμε για να ιδρύσουμε ένα μουσείο στην ποταμιά, να καταγράψουμε τα ιστορικά ευρήματα, ξεκινώντας από τα παλιά χρόνια μέχρι σημερινά. Παράλληλα με τη διαδικασία ανέγερσης του μουσείου σε μια παλιά τουρκοκυπριακή οικοδομή, σπίτι, το οποίο θα το διατηρήσουμε και θα το αναδιαμορφώσουμε με τρόπο να προσφέρεται. Ταυτόχρονα, στην τη διαδικασία πρέπει να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο της ποταμιάς οπουδήποτε για να το αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Αξία έχει και αξία θα δώσουμε αν συμμετέχουμε όλοι. Τα στοιχεία που έχουμε σπίτι μας, στην οικογένεια μας, τις φωτογραφίες, παλιά αντικείμενα, οτιδήποτε θυμίζει για την ποταμιά, η αξία αυτού του προγράμματος θα μεγαλώσει αν τα συνεισφέρουμε όλοι για αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή δουλειά. Ben İmil Kemli. Çok memnunum hem de burada yaşamaktan. Esprili, çok rahat yani. Huzur yani, hiçbir şey yok burada, rahat. Çok rahat yani, bir aile gibiyik daha doğrusu. İşte tarihimizin, geçmişimizin, belki de bilmediğimiz, yaşamadığımız geçmişimizin bir takım hatıraları vardır. Ekstra bizi bunlardan uzaklaştıran bir de Kıbrıs sorunu gibi bir durum var. Bunları o süreç içerisinde yaşayarak değil, özleyerek hayalimizde yarattığımız bir köydür Ποταμιά bizim için. Bugün de burada bununla alakalı çok özel, belki ilk olacak Kıbrıs'ta toplumların, burada geçmişte yaşayan halkların ortak anılarını sunacakları, ileriki nesillere de aktaracağımız, bizim de rol almamız gereken. Πετύχει να στηθεί το μουσείο, να στηθεί σωστά και να δουλεύει σωστά το πιάσιμο, πρέπει να έχει τη συμμετοχή όλων των ποταμιδών ανεξάρτητα που διαμένει τούτη, ανεξάρτητα αν είναι Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος, να συμμετέχει, να αγκαλιάσει το μουσείο και να μπορέσει να, μέσα από το μουσείο να δείξει και τα στοιχεία που κάνουν την ποταμιά ξεχωριστή. Καλό. Είναι τρελαρινή.